Ήρθε η ώρα να δούμε τους αριθμούς που αποτυπώνουν την πραγματικότητα στα αεροδρόμια Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου και Δασκαλογιάννης των Χανίων. Έχουμε και συγκριτικούς πίνακες με τις χρονιές του 2018, του 19, του 21 και του 22. Το 20 δεν υπάρχει καν. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο τουρισμός προσπαθεί να ξεχάσει αυτή την δύσκολη τουριστική χρονιά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το 2022. Τα στοιχεία αφορούν το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου και έχουν να κάνουν από την 1η Ιανουαρίου του 2022 μέχρι και την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου του 2022. Να δούμε τον πρώτο πίνακα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η συνολική κίνηση, δηλαδή αφίξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου μέχρι 31 Δεκάτου είναι 7.815.703 επιβάτες. Να το επαναλάβω, μιλάμε για άφιξο αναχωρήσεις, δηλαδή και τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις μαζί. Πάμε να δούμε το 2021, την περσινή χρονιά. Η συνολική κίνηση αφίξεων και αναχωρήσεων είναι στα 5.080.324 επιβάτες. Το 2019 η συνολική κίνηση είναι στα 7.966.979 επιβάτες και η χρυσή χρονιά για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ήταν το 2018, όπου η συνολική κίνηση ήταν 8.149.936 επιβάτες. Κύριε Πλιάκα, νομίζω ότι είναι δύσκολο το 22 να ξεπεράσει το 18. Όμως σίγουρα το 22 θα ξεπεράσει το 19, σωστά? Θα πλησιάσει και το 18. Θα πλησιάσει και το 18. Μου είπατε όμως ότι υπάρχει ένα δεδομένο όσον αφορά τις αφίξεις εξωτερικού για το 18, ότι ξεπέρασε το 18. Ναι, έχει ξεπεράσει. Οι αφίξεις του 18 ήταν 3.371.797 και μέχρι 31 Δεκάτου, άρα πρέπει να προσθέσουμε άλλες 20-25.000 για τον Νοέμβριο, έχει κλείσει το 22 με 3.391, δηλαδή είναι γύρω στις 40, θα κλείσει σεζόν με 40.000 αφήξεις παραπάνω από το 18. Από το 18. Πάμε τώρα να δούμε ένα πίνακα που αποτυπώνει και την τεράστια δυναμική της Κρήτης και ως αεροπορικός κόμβος. Έχουμε λοιπόν προσθέσει τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και τις αντίστοιχες αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης μέχρι και την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου που μας πέρασε. 7.815.703 επιβάτες στον Νίκος Καζαντζάκης, 3.161.770 επιβάτες στο Γιάννη Δασκαλογιάννης. Προσθέτοντας λοιπόν τους δύο αυτούς αριθμούς, η συνολική κίνηση μέχρι την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου για τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Κρήτης είναι 10.977.473 επιβάτες. Εδώ αποτυπώνεται με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο το πόσο δυναμική είναι η κρητική τουριστική βιομηχανία, αλλά και πόσο δυναμικά είναι και τα αεροδρόμια της. Πάμε τώρα να δούμε εξειδικευμένα στοιχεία. Και αυτό που αποτυπώνεται είναι ότι οι Έλληνες, εμείς οι ντόπιοι κρητικοί, μάλλον κύριε Πλιάκα, είμαστε φιλοξενούμενοι στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, που θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί και ως γερμανικό. Καθώς μέχρι και την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου έφτασαν 1.059.205 Γερμανοί επιβάτες. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Έλληνες με 540.502 επιβάτες. Στην τρίτη θέση η Μεγάλη Βρετανία με 505.213 επιβάτες. Ακολουθεί η Γαλλία με 355.213 επιβάτες. Στην πέμπτη θέση η Ολλανδία, όπου ο αριθμός αγγίζει τις 205.232 επιβάτες. Η Ελβετία με 158.544, η Πολωνία με 157.740, το Ισραήλ με 133.770, η Αυστρία με 116.400 και η Ιταλία με 113.336. Βλέπουμε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια το Ισραήλ και η Πολωνία έχουν πλέον παγιώσει τη θέση τους στην πρώτη δεκάδα των αφίξεων και των αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Και κρατάω αυτό, κύριε Πλιάκα, και θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο.
Οι Έλληνες, οι επιβάτες εσωτερικού είναι η μισή από τους Γερμανούς επιβάτες. Για να είμαστε ειλικρινείς και σωστοί, θα έπρεπε να θρήσουμε και τους Έλληνες που ήρθαν με τα καράβια από την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί δυστυχώς. Εντάξει, για το αεροδρόμιο. Γερμανία, για το αεροδρόμιο μιλάμε, κύριε Πιά. Και σας πείραξε που το είπαμε γερμανικό. Όχι, όχι, όχι. Γιατί μην υποβαθμίσουμε ότι είμαστε αρεστοί και στην υπόλοιπη μιλάμε Ελλάδα. Μιλάμε για το αεροδρόμιο, ότι είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ένα ελληνικό αεροδρόμιο να έχει ουσιαστικά ένα εκατομμύριο Γερμανέ. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής σημαντικό. Είχαμε κάνει πριν κάποια χρόνια, κύριε Βλατάκη, αν θυμάστε, μια εκδήλωση με τον τότε πρέσβη που φτάσαμε τις 900.000. Μάλλον θα πρέπει να ξανακάνουμε, γιατί τώρα έχουμε πάει στο 1.059.000. Ίσως κλείνοντας σεζόν αυτό να έχει γίνει και ένα 100. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε να δούμε τον άλλο πίνακα, που είναι η άλλη πλευρά. Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, θα βάλω όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους στη συζήτηση. Ποιες είναι οι χώρες που έχουν τις λιγότερες αφίξεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου? Έχουμε λοιπόν από κάτω προς τα πάνω την Ουγγαρία με 15.630 επιβάτες, με συγχωρείτε. Η Ισπανία με 14.442, η Εστονία με 11.403, η Μολδαβία με 10.799, η Αρμενία με 5.033, η Ιρλανδία με 3.448, η Σλοβενία με 2.509, η Βουλγαρία με 1.632, η Τουρκία με 1.431 και η Αλβανία με 1.284. Η γειτονική, ας πούμε, Αλβανία δεν επιλέγει τουλάχιστον αεροπορικά να φτάσει στην Κρήτη. Θα επισημάνω αυτό που είπε ο κύριος Πλιάκας, ότι και τα καράβια μεταφέρουν αυτήν την δυναμική. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό και πρωτού έρθω σε εσάς, κύριε Πλιάκα, θέλω να ρωτήσω εσάς κάτι, κύριε Βλατάγη. Η Ισπανία είναι μια τεράστια αγορά. Γιατί διαχρονικά η Κρήτη δεν έχει καταφέρει να αγγίξει εντυπωσιακούς αριθμούς, όπως παραδείγματος χάρη τη Γαλλία ή τη Μεγάλη Βρετανία από την Ισπανία? Το ίδιο ισχύει και για την Πορτογαλία. Γενικότερα οι Ήβηρες μας γυρνούν την πλάτη. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό? Γιατί έχουν δικές τους περιοχές. Εντάξει, που μπορούν να πάνε τους Ιταλούς, όμως, διακοπές. Δεν είναι τόσο όπως η Ιταλία. Νομίζω ούτε και οι Έλληνες πάνε πολύ στην Ισπανία. Ίσως είναι μακρινό το ταξίδι. Νομίζω αυτή είναι η εξήγηση. Αλλά αν θέλετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε αυτούς τους αριθμούς. Καταρχήν έχω πάψει εγώ προσωπικά να ασχολούμαι με τους αριθμούς και πόσα εκατομμύρια τουρίστες ήρθαν. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τι έμεινε στο ταμείο, τι θα μείνει στο ταμείο και τίποτα άλλο. Αν ήρθαν τόσα εκατομμύρια και αν δεν ήρθαν και αν θα έρθουν του χρόνου ή αν θα έρθουν λιγότερα, νομίζω ότι τα δύο χρόνια της πανδημίας αυτό που είδαμε ήταν περισσότερα έσοδα χωρίς με λιγότερους επισκέπτες. Εάν μπορέσουμε στο μέλλον αυτό να καταφέρουμε, τότε θα έχουμε κερδίσει το παιχνίδι όσον αφορά τα έσοδα και τα κέρδη. Από εκεί και πέρα, αυτά όλα τα εκατομμύρια που ήρθαν μας θύμισαν εποχές του 2019 και δασκαλάκι και το υπερτουρισμό, ο οποίος θα είναι η καταστροφή του τουρισμού, το έχω ξαναπεί. Και το είδαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε πολλά σημεία της Κρήτης και είναι κάτι το οποίο με θλίβει. Αυτό το οποίο επίσης είδαμε τη σημαντική έλλειψη προσωπικού που δημιούργησε πολλά προβλήματα και στις αεροπορικές συνδέσεις. Χιλιάδες βαλίτσες χάθηκαν ή άρχισαν να έρθουν, χάλασαν τις διακοπές των επισκεπτών μας. Όλα αυτά, αν μη τι άλλο, ήταν πολύ αρνητικά κατά τα άλλα σε αυτή την σεζόν που πανηγυρίζουμε και θριαμβολογούμε για τα νούμερα αυτά τα οποία καταφέραμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Πλιάκα, στον κύριο Τενιακό, στα Χανιά και στις ομάδες τους και σε όλους όσους δουλεύουν στον τουρισμό, διότι καταφέραμε μετά από τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας
με τόσο λιγότερο προσωπικό να εξυπηρετήσουμε αυτά τα εκατομμύρια τους πελάτες. Από εκεί και πέρα όμως να είστε σίγουρος ότι δεν δώσαμε το σέρβις αυτό το οποίο έπρεπε να δώσουμε και εδώ σταματώ. Κύριε Σιφάκη, είπατε κάτι νωρίτερα θέτοντας το ερώτημα στον κύριο Βλατάκη για την Ισπανία. Και ένας τηλεθεατής στέλνει μήνυμα και λέει ότι και όμως λέει τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποιες κινήσεις, υπήρχαν οι πτήσεις προς Βαρκελόνη και Μαδρίτη. Γιατί όμως είπατε ότι είναι μακρινό το ταξίδι. Δεν είναι το ίδιο μακρινό και το ταξίδι ας πούμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Μάντσεστερ? Ναι, μόνο που το Μάντσεστερ είναι χειμώνας και έρχονται στο καλοκαίρι. Έτσι. Ενώ η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι καλοκαίρι. Το ίδιο όμως δεν ισχύει και για την Ιταλία με τη Γαλλία. Η Νότια ας πούμε, Ιταλία με τη Νότια Γαλλία έχουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες με εμάς. Μα είναι πολύ πιο κοντά. Είναι πολύ πιο κοντά. Κύριε Δασκαλάκη, δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος λόγος. Ενδεχομένως οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί ζούνε με τον τουρισμό και έχουν ένα κριτήριο περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για το πώς πρέπει να είναι διαμορφωμένος ένας τουριστικός προορισμός και έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις. Όταν λοιπόν έρχονται και βλέπουν ότι υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα στο προϊόν της Ελλάδας και της Κρήτης, υπάρχουν ελλείψεις, πολύ μεγάλες ελλείψεις. Σκέφτονται κάποια στιγμή, σου λέει, εντάξει, καλά είναι, η Ιταλία είναι πιο στρωμένη, πιο δουλεμένη, καλύτερες υποδομές, θα φτάσουμε μέχρι την Ιταλία ή θα φτάσουμε μέχρι την Νότια Γαλλία. Αυτοί που θα έρθουν στην Ελλάδα είναι αυτοί που αγαπάνε την ιστορία της Ελλάδος ή τέλος πάντων μια φορά στη ζωή τους θα έρθουν και στην Ελλάδα. Έχουμε θέματα, κύριε Δασκαλάκη, εγώ δεν θέλω να πανηγυρίζω. Καθόλου δεν θέλω να πανηγυρίζω. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε θέματα στην ανάπτυξη του τουρισμού μας, εάν τελικά αποφασίσει η κυβέρνηση, ο κόσμος, οι άνθρωποι που παίρνουν στα χέρια τους τις τύχες θεωρητικά και πρακτικά αυτής της χώρας, να αποφασίσουμε θα τον αναπτύξουμε τελικά τον τουρισμό, διότι πριν από την πανδημία ξέρετε ότι είχε αρχίσει να μπαίνει ο τουρισμός να υποβαθμίζεται σε πολλών τα χείλη. Ξαφνικά βέβαια, όταν είδανε ότι με την πανδημία αυτός που έσωσε την κατάσταση και την οικονομία στη χώρα μας ήταν ο τουρισμός, άλλαξε λίγο η ρητορική. Φοβάμαι όμως ότι θα αρχίσει να επανέρχεται σιγά σιγά όταν θα ανεβαίνουν και οι άλλοι δείκτες της οικονομίας μας. Απόφαση χρειάζεται. Θα αναπτύξουμε τον τουρισμό. Εάν αποφασίσουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό, θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να κοιτάξουμε τους ξενοδόχους και τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το κάθε ένα μας, όπως το κάθε ένα από αυτά, πρέπει το κράτος, η κυβέρνηση να εσκύψει πάνω στα θέματά τους. Και οι ξενοδόχοι έχουν θέματα σοβαρά και οι ξενοδόχοι υπάλληλοι έχουν θέματα σοβαρά. Πρέπει... Επειδή θα σταθούμε σε αυτό που λέτε με τους ξενοδοχοί υπαλλήλους και έχω λάβει ήδη κάποια μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις, θα ήθελα λίγο να το περιορίσουμε στο επόμενο μέρος αυτό για να θέσω όλα τα ερωτήματα των συναδέλφων. Θαυμάσια. Θα πρέπει λοιπόν, με αφορμή το θέμα των Ιβύρων, θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι εάν θέλουμε τουρισμό, με την ευκαιρία ότι μετά από 4-5 χρόνια θα έχουμε και ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορεί να υποδέχεται πολύ μεγαλύτερο αριθμό τουριστών, θα πρέπει να δούμε το χωροταξικό. Θα χρειαστούμε ξενοδοχεία, καλά ξενοδοχεία. Θα χρειαστούμε αναβαθμίσεις των δομών και των υποδομών. Θα χρειαστούμε αναβαθμίσεις των υπαρχόντων ξενοδοχείων, των δρόμων, των τουριστικών περιοχών. Τα έχουμε βάλει κάτω αυτά να τα δούμε. Και μιλάμε για σεζόν ενός έτους. Όχι, κύριε Δασκαλάκη. Ας φτιάξουμε, ας δέσουμε τους 7 μήνες πρώτα. Να τους δέσουμε, να τους έχουμε, να τους δουλέψουμε 4-5 χρόνια τους 7 μήνες και μετά σταδιακά να επεκταθούμε, φτιάχνοντας όμως και υποδομές για το πεντάμινο του χειμώνα που δεν έχουμε σήμερα. Ούτε θεματικά πάρκα έχουμε, ούτε τίποτα δεν έχουμε για το χειμώνα.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κύριε Πελεκανάκη, θέλω και το δικό σας σχόλιο για τους αριθμούς για να κλείσω αυτή την ενότητα με τον κύριο Πλιάκα. Σίγουρα οι αριθμοί δεν μας εξαφνιάζουν. Σίγουρα και η ανερχόμενη δύναμη στην πρώτη δεκάδα είναι η Πολωνία, η οποία εγώ πιστεύω ότι και τα επόμενα χρόνια θα έχει ανωδική τάση. Όσο δε έχει μια τεράστια δυναμική η Πολωνία. Σωστά. Ακριβώς, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο το βλέπουμε ότι έχουν πολύ περισσότερο κόσμο από την Πολωνία. Όσο δε για τους Ισπανούς, νομίζω ότι και εκείνοι το καλοκαίρι, τους μήνες που έχουμε εμείς τουρισμό και εκείνοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Είναι λίγος ο κόσμος που θα ταξιδέψει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μένουν και αυτοί στη χώρα τους, δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Εντάξει, θα μπορούσαμε βεβαίως να έχουμε αποσπάσει και μεγαλύτερους αριθμούς από την Ιταλία και τη Γαλλία. Σωστά. Έχουμε δει όμως τα τελευταία χρόνια από την Ιταλία έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο και αν θα δούμε παλαιότερα νούμερα, νομίζω η Ιταλία ήταν σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από ό,τι είναι τώρα. Πού οφείλεται αυτή η απώλεια των Ιταλών? Νομίζω περισσότερο σε οικονομική κρίση μέσα στην Ιταλία που υπήρχε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε περισσότερο νομίζω ότι η Ιταλία παραμένει. Επιλέγει τον εσωτερικό Ιταλία. Τουρισμό. Σωστά. Εσωτερικούς προορισμούς. Σωστά. Ναι, συνεχίστε. Ναι. Νομίζω πάντως ότι αυτό που βλέπουμε και θα περιμένουμε ακόμα περισσότερο είναι από την κεντρική Ευρώπη, περισσότερο κόσμο και από Ελβετία και από Αυστρία, οι οποίοι βλέπουμε ότι έχουν μια σταθερότητα, αλλά όχι μια αύξηση. Εκεί πραγματικά υπάρχει μια. Να πω μια έτσι σταθερότητα, ναι, και θα περιμένουμε ακόμα πολύ περισσότερο κόσμο από τις σκανδιναβικές χώρες. Κύριε Πλιάκα, τι είναι αυτό που δεν το βλέπουμε εμείς μέσα από τους αριθμούς? Θα σας πω κάτι τώρα για να διορθώσω και κάτι που βλέπω με τα νούμερα, επειδή ξέρετε ότι είμαι αριθμολάγνος. Ναι. Καταρχάς η Ιταλία. Η Ιταλία από το 2013 μέχρι το 2018 έπαιζε μεταξύ 80 και 89.000 επιβάτες. Φτάσαμε φέτος να έχουμε από την Ιταλία 113.000 επιβάτες. Αυτό που οφείλεται, μην ξεχνάμε, δύο αεροπορικές εταιρείες, μία από αυτές η Ryanair, έκανε 10 δρομολόγια για Ιταλία. Άρα βλέπετε τους 80.000 Ιταλούς, δεν είχαμε ποτέ περισσότερους Ιταλούς από ό,τι είχαμε φέτος και πέρσι. Άρα η Ιταλία ανεβαίνει και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν γιατί υπάρχουν συνδέσεις. Η Ισπανία που μιλάτε όλοι σας, η Ισπανία ξεκίνησε δρομολόγια, μια ισπανική εταιρεία και είναι η μόνη που κάνει δρομολόγια. Η Vueling, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, που είναι ισπανικών συμφερόντων. Πριν από 7 χρόνια ήταν 0. Μηδέν. Το θυμάμαι. Το 16 για πρώτη χρονιά ξεκινήσαν και είχαμε 3.250 επιβάτες. Και τώρα φτάσαμε στις 14. Άρα είναι μια αγορά την οποία και αυτή μπορούμε να τη διεκδικήσουμε. Εμένα μου κάνει πολύ μεγαλύτερη εντύπωση η Κροατία, που είναι μια χώρα αναπτυσσόμενη, στο επίπεδο, αν θέλετε, της Πολωνίας και είχαμε 240 επιβάτες μόνο φέτος. Δεν έχουμε πτήσει από Κροατία. Η Κροατία το ίδιο ήταν με την Ουγγαρία. Και τουριστικά, έτσι, κύριε Πλιάκα. Όχι, πάνε περισσότερο και ταξιδεύουν από Βιέννη και έρχονται προς τα κάτω. Αν δείτε τα νούμερα της Αυστρίας, περιλαμβάνει και επιβάτες από Κροατία. Όμως, από όλες τις χώρες, όπως και εμείς πάμε Ισπανία, πάμε και Ιταλία. Και είμαστε τουριστική χώρα. Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε παραπάνω νούμερα και από την Ισπανική αγορά και από την Κροατική αγορά. Και από την Κροατική αγορά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και συνδυασμό. Εγώ ξέρω φίλους μου Αμερικάνους που κάνανε μια εβδομάδα Split, Κροατία, μια εβδομάδα Κρήτη. Ή ανάποδα, από εδώ φύγανε και πήγανε προς τα πάνω. Άρα νομίζω ότι παίζει παιχνίδι, μάλλον σε αυτό τα νούμερα, παίζουν οι τουριστικοί πράκτορες που μπορούν να απευθυνθούν σε αγορές καινούργιες που είναι μηδενικές, που είναι, θα τις έλεγα εγώ, Παρθένες ή η Ισπανία που λέτε, η Πορτογαλία. Ο Πορτογάλος γιατί να μην έρθει στην Ελλάδα? Δεν νομίζω ότι είμαστε χειρότερη χώρα από την Πορτογαλία. Έχω πάει στην Πορτογαλία. Ακόμη έχουν φαβέλες έξω από τη Λισαβόνα. Έτσι. Άρα για έναν Πορτογάλο έχει μια μεσαία τάξη. Θα μπορούσε να κάνει μια εβδομάδα διακοπές στην Κρήτη. Εάν θέλετε συνδυασμό Αθήνα, Ακρόπολη και Κρήτη. Μισό λεπτό, γιατί τώρα μου θέτετε, μου δίνετε την ιδέα για να θέσω ένα ερώτημα. Αλλά δεν έχουμε αεροπλάνα για Πορτογαλία. Να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Βλατάκη και τον κύριο Σιφάκη που είναι τουριστικοί πράκτορες. Κύριε Βλατάκη, κύριε Σιφάκη, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Βλατάκη. Μήπως και η Ελλάδα, η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας λέει θα στοχεύσω στα σίγουρα από ό,τι θα αναπτυχθώ και παραπάνω? Θα σας πω ας πούμε κάτι πολύ απλό. Τα δύο τελευταία χρόνια και τη φετινή χρονιά υπήρξε μια έκρηξη Αμερικανών τουριστών λόγω του ότι από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας τρεις αεροπορικοί κολοσσοί συνέδεαν την Αθήνα με τέσσερις πόλεις της Αμερικής. Αυτό όμως κάποιοι το κατάφεραν. Δεν έχει νομίζω να κάνει με τους τουριστικούς πράκτορες. Όλα είναι θέμα ζήτησης. Όταν υπάρχει ζήτηση, μπαίνουν οι τουριστικοί πράκτορες, κάνουν προγράμματα και οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν αεροπλάνα. Ξέρετε, είναι τι λέει πολύ απλό. Ότι για έναν Ισπανό είναι πολύ πιο φτηνός προορισμός η Κρήτη από ό,τι ας πούμε
περιοχές στην κοιτάξτε, κανείς, ευρύτερη περιοχή. Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θα σας δώσω το λόγο να μας το πείτε. Ναι, κύριε Βλατάκη. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό. Αλλά κανείς Έλληνας δεν ξεκινάει να πάει να κάνει 7 μέρες ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Ισπανία. Ίσως να πάει να δει λίγο πιο τουριστική να είναι η επίσκεψή του. Το ίδιο κάνουν και οι Ισπανοί οι οποίοι έρχονται εδώ. Έχουν αρκετά ρέιζο ξενοδοχεία στην Ισπανία για να πάνε. Επιλέγουν συνήθως στην Αθήνα. Ναι, κάπως έτσι. Σαντορίνη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα ζήτησης, όπως σας είπα, και όχι θέμα τουριστικών πρακτόρων. Ούτε παιχνίδια που κάνουν τουριστικοί πράκτορες, κύριε Πιάκα. Παιχνίδια κάνουν, αγορές παιχνίδια κάνουν οι αερολιμενάρχες. Κύριε Σιφάκη. Αγγλοσαξονικό το χιούμορ του κύριου Βλατάκη. Πείτε μου, κύριε Σκαλώ. Είπατε ότι δεν ισχύει αυτό για έναν Ισπανό, ναι, ότι θα κάνει πιο φθηνές διακοπές στην Κρήτη. Παρατήρηση ότι ή σχόλιο ότι η Ισπανία είναι ακριβότερη από την Ελλάδα. Θα διαφωνήσω. Και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από γνωστούς και από την αγορά, γνωρίζω ότι η μόνη πόλη η οποία θα μπορούσε να συγκριθεί τιμολογιακά με την Ελλάδα, όχι ότι είναι πολύ πιο ακριβή, είναι η Βαρκελόνη, η Μαδρίτη είναι πολύ πιο φθηνή. Οι παραλίες της Ισπανίας είναι φθηνότερες, εκτός αν θα πάει κανείς στις Βαλεαρίδες, που ενδεχομένως εκεί αν θα πάει Ιούλιο-Αύγουστο, πράγματι είναι λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ πληθώρα τουριστών και δεν υπάρχουν δωμάτια, είναι πιο ακριβά τα πράγματα. Αλλά όχι, γενικά η Ισπανία για ένα τουρίστα δεν είναι σε καμία περίπτωση ακριβότερη από ό,τι είναι για έναν Έλληνα. Για τον ίδιο τουρίστα στην Ελλάδα, θέλω να πω. Κύριε Βλατάκη, είδαμε όμως και μία μείωση από τις χώρες της Βαλτικής. Αυτό έχει ήταν να κάνει. Θα το θέσω αυτό το ερώτημα και στον κύριο Σιφάκη. Έχει να κάνει και με τη γενικότερη κρίση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Αλλήμονο. Είχαμε μείωση και στην Πολωνία και στις Βαλτικές χώρες. Ζουν τον πόλεμο πολύ πιο κοντά. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και ψυχολογικά. Και το είδαμε βέβαια. Ο κύριος Σιφάκης έχει και περισσότερη σχέση με αυτές τις χώρες. Αλλά είχαμε μείωση από αυτές τις χώρες, ήταν αναμενόμενο. Είχαμε αύξηση από άλλες αγορές και γι' αυτό πιάσαμε αυτά τα νούμερα που πιάσαμε. Κύριε Σιφάκη, μηδενικές οι αφήξεις από την Ρωσία, μηδενικές οι αφήξεις από την Ουκρανία. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι οι Ρώσοι φέτος κινήθηκαν μαζικά προς την Τουρκία. Ποια είναι τα μηνύματα που έχουμε για το τι θα γίνει την επόμενη σεζόν? Όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, φαντάζομαι ότι και οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά οι άνθρωποι, οι πελάτες, δεν μπορούν να προγραμματίσουν διακοπές. Όχι, δεν μπορούν για ένα και μόνο λόγο. Υπάρχουν οι Ρώσοι, ακόμα και σήμερα, και οι Ουκρανοί. Μην ξεχνάτε ότι προσωπικά για μένα είναι η Ρωσία και η Ουκρανία είναι το ίδιο, είναι φίλες χώρες που για μένα, την οικογένειά μου, τη δουλειά μου, την επιχείρησή μου, δουλεύω μαζί τους πάρα πολλά χρόνια. Το ίδιο με πονάνε και οι δύο. Δεν πολιτικοποιώ, δεν αναφέρομαι στα γεγονότα. Αντιλαμβανόμαστε πώς το λέτε. Καθαρά η σχέση, η ανθρώπινη που υπάρχει και υπάρχει όντως. Και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι θέλουν να βρουν την παραμικρή ευκαιρία να τρυπώσουν, να περάσουν τα σύνορα της Ελλάδας για να κάνουν τουρισμό. Όμως, για την Ουκρανία δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, λόγω του ότι ζει ένα πόλεμο, τη φρίκη ενός πολέμου. Οι Ρώσοι δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σε κάποιο έστω ρυθμό βίζα. Όπως γνωρίζετε, το προσωπικό των ελληνικών αρχών στην Ρωσία έχει απελαθεί, υπολειτουργεί το προξενείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να
για βίζες. Θα το σχολιάσουμε αυτό, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και ερωτήματα.